Και πάμε για την επόμενή μας συνταγή. Το κυρίως μας. Παπουτσάκια με κοτόπουλο. Μία συνταγή πάρα πολύ εύκολη. Δεν θα μας πάρει παραπάνω από 45-50 λεπτά για να το ετοιμάσουμε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Για τα παπουτσάκια με κοτόπουλο θα χρειαστούμε 4 μελιτζάνες, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μία πιπεριά πράσινη, 500 γραμμάρια κυμά κοτόπουλου, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 200 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας ζωμό κοτόπουλου σε βαζάκι μάτζι και 200 γραμμάρια φέτα. Για το σερβίρισμα, ρόκα, ελαιόλαδο, πιπέρι και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις μελιτζάνες ή με τη γέμιση? Θα ξεκινήσουμε τις μελιτζάνες. Γιατί θέλω να σας κάνω έκπληξη. Θέλω να τελειώσουμε τη συνταγή σε μισή ωρίτσα. Α, για να φτιάξουμε ταυτόχρονα τη γέμιση. Μπράβο. Όση ώρα ψήνονται οι μελιτζάνες, θα κάνουμε τη γέμιση. Οπότε κερδίζουμε χρόνο και αντί για 45 λεπτά, πόσο πέσαμε? Στα 30. Στα 30 λεπτά το φαγητό θα είναι έτοιμο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και παίρνουμε τη μελιτζάνα όπως είναι. Θα κρατήσω και το κοτσάνι για ομορφιά. Και το φανταστικό με αυτές τις μελιτζάνες είναι, καθώς τις κόβω, βλέπω ότι δεν έχουν πολλά σπόρια. Και όταν δεν έχουν πολλά σπόρια, τι σημαίνει, φίλε Μίτσο? Ότι δεν είναι πικρές. Άμα δούμε πάρα πολλά σπόρια, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ρίξουμε αλατάκι και να τις αφήσουμε να ξεπικρίσουν για λίγο. Αλλά όταν δεν έχουν σπόρια, σημαίνει πως όλα πάνε καλά. Τώρα αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Έτσι όπως είναι, θα πάρω το μαχαίρι, θα χαράξω χιαστή μέσα τις μελιτζάνες. Και γιατί το κάνω αυτό, φίλε Διονύση? Α, Διονύση πάλι δεν είναι εδώ. Εγώ λέω να το σταματήσουμε. Δεν πάει για δεύτερη εξεταστική, γιατί έχει μείνει από απουσίες. Άμα μείνει στα μαθήματα, πας για δεύτερη εξεταστική, όπως έμεινε χθες ο Μπελέσης και είπαμε σήμερα θα τον εξετάσουμε. Για πες μου, αγόρι μου, παιδί μου, σε παρακαλώ, ποια είναι η διαφορά της μελιτζάνας με το κολοκύθι? Τεράστια. Για πες. Ψηφιζόμαστε διαφορετικά, βάζετε διαφορετικές εντάσεις. Πρώτα απ' όλα, ας περάσουμε στα βασικά. Έχουν διαφορετικό χρώμα. Το ένα είναι πράσινο, το άλλο είναι μαύρο. Σωστά. Σωστά. Το κολοκύθι ψήνεται πολύ πιο εύκολα, η μελιτζάνα πολύ πιο δύσκολα. Σωστά. Το κολοκύθι πρέπει να το αδειάσουμε για να το γεμίσουμε με διαφορετική γέμιση, ενώ η μελιτζάνα δεν χρειάζεται. Σωστά. Με μελιτζάνα φτιάχνεις μουσακά, με κολοκύθι δεν φτιάχνεις. Αλλά μπορείς να βάλεις το μουσακάκι και μελιτζάνα και κολοκύθι. Αλλά η μελιτζάνα είναι απαραίτητη. Άρα, ποιο είναι πιο σημαντικό, η μελιτζάνα ή το κολοκύθι? Μελιτζάνα. Και εγώ πιστεύω ότι η μελιτζάνα είναι ίσως το πιο φανταστικό λαχανικό που υπάρχει. Θέλουμε ένα ταψάκι και όπως είναι, θα βάλω μία λαδόκολα. Η λαδόκολα δεν θα πάει πάνω από τις μελιτζάνες, θα πάει από κάτω, ίσα ίσα για να μην κολλήσουν. Θέλω μία εδώ και μία εδώ. Όλα να. Έτσι όπως είναι, θα πάρω τις μελιτζάνες και θα ρίξω μπόλικο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Πάρα πολύ εύκολα. Λαδάκι. Βάζεις λαδάκι από πάνω, χρειάζεται λάδι η μελιτζάνα για να ψηθεί. Έχει χαρακτήρα, είναι η βασίλισσα. Θέλει να την μεταχειριστούμε με ιδιαίτερο τρόπο. Δεν της αρέσει να τη συμπεριφερόμαστε ακριβώς όπως συμπεριφερόμαστε στα υπόλοιπα λαχανικά. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, οπότε τι κάνουμε, φίλε Μπελέση? Φροντίδα, αγάπη, καταλαβαίνουμε τα προβλήματά της, γιατί στο τέλος τι θα μας κάνει η μελιτζάνα? Θα μας δικαιώσει. Θα είναι το καλύτερο λαχανικό. Το λέω περισσότερο είναι ένα μάθημα ζωής για τη γυναίκα σου, για να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις και στη γυναίκα σου. Αν και ξέρω ότι είσαι άψογος οικογενειάρχης και αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου, η αλήθεια είναι, απλά σου λέω ότι η μελιτζάνα είναι το ίδιο πράγμα με τη γυναίκα. Ακριβώς το ίδιο. Δώσε για να πάρεις. Εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε τις μελιτζάνες, τις βάζουμε εδώ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς και θέλουν περίπου μισή ωρίτσα. Οπότε, όση ώρα ψήνονται οι μελιτζάνες, τι θα κάνουμε εμείς? Αυτός είσαι, να καθαρίσω λίγο και ξεκινάμε κατευθείαν. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά, εδώ αντικολλητική. Κρεμμύδι, σκόρδο. Στη μέση και ψιλοκόβουμε.
χρειάζεται να ψιλοκόψετε, γιατί θα βράσει πολύ ωραίο το φαγητό μας. Όταν χρειάζεται να ψιλοκόψετε το κρεμμύδι, θα σας το λέω. Γενικά το χοντροκόβουμε για να έχουμε ωραίες υφές. Μας αρέσει το κρεμμύδι. Δεν υπάρχει συνταγή που να ξεκινάει χωρίς κρεμμύδι. Οπότε έχω εδώ πέρα το τηγανάκι μου, θα ρίξω λίγο λάδι. Λίγο λαδάκι μέσα, όχι πολύ. Τρεις κουταλιές σούπας εδώ. Προσθέτουμε μέσα το κρεμμύδι. Ωχ, τι ωραία που μυρίζει. Ξέρω, είναι πραγματικά εθιστική η μυρωδιά του κρεμμυδιού όταν ψήνεις στο τηγάνι. Οπότε, μην το παραλείπετε από τις συνταγές σας. Μία σκελίδα σκόρδο, πάει και αυτή μέσα. Ουχου! Πάμε εδώ στα μυρωδικά μας. Τι θέλεις, θυμάρι. Θυμάρι και ρίγανη. Και θυμάρι και ρίγανη για το φίλο μας το Μίτσο. Μας αρέσει να βάζουμε και θυμαράκι και ρίγανη. Να βάλω ρίγανη αποξηραμένη ή φρέσκια. Φρέσκια. Φρέσκια λοιπόν. Εντάξει, μου φαίνεται αδιανόητο όταν ήμουν πτυρικάς και ήμουν στο χωριό με τον παππού πηγαίναμε μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον βόλτα στο βουνό. Πηγαίναμε, μαζεύαμε φλαμούρι, πηγαίναμε, μαζεύαμε μυρωδικά, πηγαίναμε, μαζεύαμε πράγματα και όντως δεν είχα καταλάβει ποτέ στη ζωή μου το πόσο σημαντικό πράγμα είναι τα μυρωδικά. Δηλαδή τα παίρναμε, τα βάζει η γιαγιά στο φαγητό, αλλά δεν καταλάβαινα ότι τα μυρωδικά όντως πραγματικά μεταμορφώναν το φαγητό της. Και πάντα μα πάνε το φαγητό της γιαγιάς ήταν πιο ωραίο στο χωριό από ό,τι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή όταν γυρνούσαμε το χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, το φαγητό ήταν με νόστιμο, αλλά πάντα όταν ήμασταν στο χωριό ήταν πολύ πιο νόστιμο. Και βέβαια γιατί χρησιμοποιούσε μπόλικα μυρωδικά. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς. Φρέσκα μυρωδικά, γλαστρούλες στο σπίτι και εφόσον τις μεταχειρίζεστε με αγάπη και δεν αρχίζετε να τις πεζοκόβετε, οι γλαστρούλες θα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό. Κόβουν μόνο πάνω-πάνω και ξαναμεγαλώνει η γλάστρα κανονικά. Λοιπόν, έχουμε μία πιπεριά, γιατί η πιπεριά ταιριάζει υπέροχα με το κοτόπουλο. Οπότε θα την ψιλοκόψω εδώ. Πρώτα φετούλες. Και άμα δεν το έχετε με το μαχαίρι, δεν πειράζει. Ψιλοκόψτε όπως μπορείτε, χοντροκόψτε μάλλον, και μετά πάρτε το μαχαίρι και κάντε ακανόνιστα εδώ. Κόψτε όπως μπορείτε, δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ τι κάνω. Απλά κόβω την πιπεριά και στο τέλος θα μπει μέσα και θα γίνει τέλεια. Λοιπόν, πάει και η πιπερίτσα μέσα. Εδώ και εδώ. Και κάτι πολύ ωραίο έχει αρχίσει να συμβαίνει σε αυτό το τηγάνι. Τώρα, ποιο είναι το επόμενο υλικό που θα προσθέσω, φίλε Μίτσο? Μπάρμπι. Η ερώτηση είναι παγίδα. Γιατί το υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το κρυμμένο υλικό της συνταγής που βρίσκεται πού? Γύρω. Μπράβο. Ελπίζω να γυρίσεις την κάμερα εν γέρος και να πάω στο ψυγείο μαζί σου. Λοιπόν, ρίχνουμε και τον κιμά μέσα, εδώ. Ωραίος κιμάς από κοτόπουλο. Να σας πω ότι εγώ πήρα κιμά από στήθος. Μπορείτε να πάρετε μίξ μπούτι στήθος ή μπορείτε να πάρετε μόνο μπούτι. Καταλαβαίνετε ότι αν πάρετε μόνο στήθος τι είναι? Πολύ πιο άλυπος, πολύ πιο healthy. Αλλά μπορούμε να πάρουμε και μπουτάκια αν μας αρέσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι η μπουτάρα πάντα είναι πολύ πιο νόστιμη, το γνωρίζουμε, το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως επειδή θα κάνουμε τόσο ωραία σάλτσα και μπούτι να βάλουμε και στήθος να βάλουμε, πάλι το φαγητό θα βγει πεντανόστιμο. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, και πώς το βλέπει το κρεατάκι, με έχει ψηθεί, τι λες? Θέλουμε να το ψήσουμε 100%, θέλουμε να το σοτάρουμε. Είναι σχεδόν αδύνατο να ψήσουμε το κρέας με τόσο πολλά λαχανικά έτσι όπως είναι, άμα δεν βάλουμε γρασία, εντάξει. Οπότε θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα προσθέσω τώρα το μπελτέ της ντομάτας. Όλα έχουν μια συγκεκριμένη σειρά. Πρώτα βάζουμε μπελτέ, να σοτάρουμε μαζί με τα λαχανικά μας και μαζί με τον κιμά μας, εδώ. Ωραία. Οπότε, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με κρασάκι. Κόκκινο κρασί, άμα δεν έχετε κόκκινο ή λευκό, βάλτε λευκό, δεν με πειράζει. Απλά θα βάλετε καλό κρασί. Άμα είναι να βάλετε κακό κρασί, μην βάλετε καθόλου. Ανακατεύουμε και την ντομάτα. Θα ρίξω το νερό. Και ήρθε η ώρα για το ζωμό μας, το τελευταίο μας υλικό. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο Μάτζι ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι. Ο συγκεκριμένος ζωμός φτιάχνεται με αγνά υλικά όπως θα το φτιάχναμε στο σπίτι μας. Ταιριάζει σε όλα τα φαγητά και μην ξεχνάτε, μετά από το άνοιγμα διατηρείτε στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Μία γεμάτη κουταλιά θα βάλουμε, γιατί δεν έχουμε βάλει καθόλου όλα το πίπερο. Οπότε θα πάρουμε όλο το seasoning που χρειαζόμαστε. Θα δέσει τη σάλτσα, θα της δώσει υφή και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει το φαγητό μας. Γιατί το νεράκι που βάλαμε ήθελε βοήθεια. Και η βοήθεια αυτή έρχεται από πού? Αυτός είσαι. Τώρα, ανακατεύω, όπως βλέπεις διαλύθηκε κατευθείαν. Χαμηλώνω τη φωτιά και σιγοβράζω μέχρι που να εξατμιστεί όλη μα όλη η υγρασία. Δεν βράζω δυνατά, σας το λέω, είναι πολύ σημαντικό, θέλω σιγά σιγά. Θα μας πάρει περίπου 15-20 λεπτάκια για να γίνει. Οπότε, όση ώρα θα πάρει να γίνει η γέμιση, τι θα έχει γίνει την ίδια στιγμή? Οι μελιτζάνες. Που είναι εδώ.
ψήνονται. Έχουν αρχίσει να γίνονται. Οπότε, μόλις γίνουν όλα μαζί, απλά τα σερβίρουμε με μπόλικη φέτα από πάνω. Παναγία μου. Οι γεμιστές μελιτζάνες είναι ένα φαγητό, η προέλευση του οποίου θεωρείται ότι είναι η Τουρκία, όπου είναι γνωστό ως Imam Baildi. Η ιστορία πίσω από αυτό το πιάτο είναι ότι ο Ιμάμ, ένας Τούρκος αξιωματούχος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, λιποθύμησε όταν η σύζυγός του του είπε ότι είχε εξαντλήσει όλο το ελαιόλαδο του νοικοκυριού τους, κάνοντας αυτό το πιάτο, αφού η μελιτζάνα έχει την ιδιότητα να ρουφάει το λάδι σαν σφουγγάρι. Και οι μελιτζάνες μου είναι έτοιμες, εδώ και εδώ. Και πόσο φανταστικό, σε μισή ωρίτσα να φτιάχνεις ένα ολοκληρωμένο φαγητό. Θέλουμε εδώ ένα πιατάκι, θα το κάνουμε λίγο γκουρμέ από άποψη εμφάνισης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε λίγο ρόκα σε ένα πιάτο. Κοιτάξτε εδώ, κατευθείαν μεταμορφώνει το πιάτο, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω να σας δείξω πώς είναι οι μελιτζάνες, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικές. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε τίποτα εμείς, ο φούρνος τα έχει κάνει όλα. Και εκεί πέρα που ταλαιπωριέσαι να κάνεις παπουτσάκι και λες Παναγία μου τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό, θα σας αποδεικνύω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα που υπάρχει. Όντως, όντως. Λοιπόν, θα πάρω αυτή τη μελιτζάνα, θα τη βάλω εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω ένα κουτάλι. Και επειδή τη χαράξαμε πάρα πολύ εύκολο, το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσουμε λίγο το κουτάλι εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και ουσιαστικά να δημιουργήσουμε μία φωλίτσα για να πάει η γέμιση. Τώρα, η γέμιση μου είναι έτοιμη. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε τυριά που λιώνουν και μπεσαμέλ, μπορούμε. Απλά πρέπει να βάλουμε άλλα 10 λεπτά στο φούρνο για να ψηθούν. Το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι. Απλά εγώ δεν θέλω να το κάνω δύσκολο, θέλω να το κάνω εύκολο αυτό το φαγητό. Κατευθείαν έτσι όπως είναι, θα ρίξω τη γέμιση από πάνω. Και προκειμένου να χάνω άλλα 10 λεπτά για να ψήνω με τυριά, μπεσαμέλ και οτιδήποτε άλλο, θα το κάνω λίγο πιο απλό. Ποιο είναι το τυρί που αμυγός πηγαίνει με αυτή τη συνταγή και δεν χρειάζεται ψήσιμο. Αυτή είστε. Φετούλα. Δεν τη λυπόμαστε, εδώ, άντε γεια, και άντε γεια, και άντε γεια. Λοιπόν, φέρ' μου λίγο ρίγανη, γιατί δεν φτάνει να πάρω και ρίγανη. Ωραίος. Ψαλίδι. Κόψε μου το χέρι, δεν είναι. Θυμάρι είναι εκείνο. Εδώ είμαστε. Μην κόβεις φιλάρακα, κόψε μου κοτσάνια, φέρ' τα μου. Ο Χριστός και Παναγία. Φτάνει, μην με αντίσεις. Ένα τα σερβίρω, τα υπόλοιπα τα κάνουμε μετά. Άσε εδώ. Άκου. Πολύ σημαντικό. Ναι. Άμα το σερβίρουμε έτσι στο φαγητό είναι πεντανόστιμο, απλά κάτι του λείπει. Αυτό που πρέπει να κάνω οπωσδήποτε είναι. Είναι βασικές κινήσεις. Δεν το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Όντως το φαγητό θα ολοκληρωθεί έτσι. Λαδάκι. Πιπέρι. Μπορώ να προχωρήσω. Λίγο φρέσκια ρίγανη από πάνω, εδώ. Και βέβαια λίγο ρίγανη εδώ για να φανεί ωραίο το φαγητό μας. Ναι, αν δεν έχεις το πλάνο, πρέπει να πάω να κάνω το κοντινό. Α, ναι, φύγε. Ξαναγύρισε εδώ. Εντάξει, ωραία. Φύγε. Μισό λεπτό. Το έχεις για να δω, είσαι έτοιμο το. Εντάξει. Για τα παπουτσάκια με κοτόπουλο, κόβουμε τις μελιτζάνες κατά μήκος, χαράζουμε με ένα μαχαίρι τη σάρκα τους και βάζουμε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, τοποθετούμε τις μελιτζάνες με τη φλούδα προς τα πάνω και ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Για τη γέμιση, ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το θυμάρι, τη ρίγανη και σοτάρουμε. Κόβουμε την πιπεριά σε μικρά κομμάτια, τη βάζουμε στο τηγάνι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το κιμά και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Βάζουμε το μπελτέ και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το κρασί και βάζουμε την ντομάτα, το νερό, το ζωμό και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι να εξατμιστεί όλη η υγρασία. Για τη σύνθεση, πιέζουμε με ένα κουτάλι τη σάρκα από τις μελιτζάνες για να σχηματίσουμε μία θήκη. Μοιράζουμε τη γέμιση και πασπαλίζουμε με τη φέτα. Σερβίρουμε με ρόκα, ελαιόλαδο, πιπέρι και ρίγανη. Και ήρθε η στιγμή της δοκιμής, Παναγία μου. Μαχαίρι, πιρούνι. Και το φανταστικό με αυτό το φαγητό δεν χρειάζεται ψωμάκι. Ουσιαστικά τα έχεις όλα. Έχεις καλό υδατάνθρακα από τη μελιτζάνα, έχεις την πρωτεΐνη σου. Α,
από τον κυμά μας και γενικά χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ λίγα λιπαρά. Ωραίος ο κυμάς, καταπληκτικός και μαζί με τη μελιτζάνα πάνε υπέροχα. Αυτό εδώ δεν θα μπει μέσα στο στόμα, πάνω από την πάνω πλευρά. Εδώ είσαι. Αδεσκό.